Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Τετάρτης. Ήρθε την Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, λέει ο λαός. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδος και πιάσαμε και το 5 το καλό, 5 του Οκτώβρη σήμερα. Και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μια ημέρα με πλούσια και πάλι επικαιρότητα, μια ημέρα με αρκετά νέα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και πάλι εδώ στην πρωινή ατζέντα. Κυρίως να δούμε τι συμβαίνει στην χώρα μας, ανά τον κόσμο φυσικά, τα οικονομικά μας και όλα όσα είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά φυσικά και να δούμε και τις επόμενες επαφές, μιας και η Πράγα είναι μπροστά μας, η Σύνοδος της Πράγας, και ήδη έχουμε νέες, έτσι θα λέγαμε, δηλώσεις, προκλητικές δηλώσεις. Έχουμε, νομίζω ότι πια αυτή η λέξη ταιριάζει απόλυτα, γάντι θα έλεγε κανείς, στον Τούρκο Πρόεδρο. Να δούμε λοιπόν τι είπε και πάλι χθες και βεβαίως αν θα βρεθεί στην Πράγα σήμερα και τι αναμένεται να πει και ο ίδιος εκεί. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν τα θέματα, μια πρωινή ατζέντα που τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε την ξεφυλίζουμε, θα δούμε όλα τα νέα της ημέρας, κυρίως την πλούσια τοπική μας επικαιρότητα, τα πολλά πολλά αναλυτικά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε εδώ και βεβαίως προσπαθούμε να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα ρεπορτάζ που αφορούν την καθημερινότητά μας και τα περισσότερα από αυτά να απαντούν σε διάφορα ερωτήματα που θέτουν τηλεθεατές, που θέτουν οι πολίτες, που και εμείς οι ίδιοι φυσικά είμαστε μέρος της κοινωνίας, άρα βρίσκουμε τους ειδικούς για να μας δίνουν απαντήσεις για μια σειρά από θέματα. Χθες αναλύσαμε κάποια μέτρα που φαίνεται να έχουν κλειδώσει από πλευράς κυβέρνησης, επειδή πολλοί άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, με καλέσατε και είπατε Σοφία τι γίνεται, παίρνω, δεν παίρνω κτλ. Το επίδομα, το έκτακτο βοήθημα. Έκανα κάποιες ερωτήσεις ειδικούς, οπότε όσο περνάει η εκπομπή θα έχουμε και πολλές απαντήσεις να δώσουμε και για το εν λόγω θέμα. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλι στην πόλη του Βόλου, Βασίλης Καραμπάς στη Λάισα, Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μία ημέρα σχετικά καλή με την έννοια της ηλιοφάνειας, θα μου πείτε και χθες μια χαρά μέρα ήταν. Εντάξει, ο καιρός πάει με τα νερά μας, νομίζω, το κρατάμε αυτό. Μια χαρά καιρός, 12 βαθμοί στη Λάισα, 23 η μέγιστη, αλλά θα έχουμε έτσι ηλιοφάνεια σήμερα. Καλός καιρός, πραγματικά καλός καιρός. Απλά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας κυρίως, θα έχουμε μονοψήφια από απόψε το βράδυ, ωστόσο θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας εκεί γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, έτσι θα κλείσει αυτή η εβδομάδα με εξαιρετικό καιρό. Τώρα ο Βόλος αυτή την ώρα 16 βαθμούς, 20 με 21 η μέγιστη θερμοκρασία, στους 24 θα τρέκαλα και καρδίτσα σήμερα θερμοκρασιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία 27 για παράδειγμα την Παρασκευή. Ο Δομοκός σχεδόν ό,τι και η Λάρισα, 12 βαθμοί αυτή την ώρα, 22 η μέγιστη και βεβαίως 26 για το Σάββατο. Μια χαρά καιρός, δεν υπάρχουν βροχές, δεν έχουμε καιρικά φαινόμενα δύσκολα, απλά τη νύχτα εντάξει πέφτει η θερμοκρασία, λογικό είναι. Βέβαια αυτές οι εναλλαγές του καιρού, κρύο, ζέστη, ζέστη, κρύο, έχει πάρα πολλές ιώσεις που είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο, πολύ μεγάλη προσοχή. Δινόμαστε λίγο πιο ζεστά πρωί-απόγευμα και δεν ξεθαρεύουμε και πολύ το μεσημέρι, γιατί εκεί εγκυμονούν κίνδυνοι για να έχουμε τις ιώσεις μας τώρα. Με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astra.gr για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Δήμος Αλμυρού για την ΔΕΙΑ. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης άνοιξε παράθυρο για την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο ΕΣΥ. Και αγροτικός Θεσσαλικές παρέσυρε 13χρονο μαθητή που μόλις είχε κατέβει από το σχολικό λεωφορείο και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Χιλιαδού στο Βόλο, 2 τραυματίες. Και στο Δημαρχείο Τεμπών, η Ένωση Ραδιοτεχνών Θεσσαλίας. Πάμε και στην εφημερίδα η αλήθεια, από τον φωτισμό εξοικονόμηση ενέργειας 10%. Κάναμε και αναλυτικά ρεπορτάζ την προηγούμενη ημέρα. Κάθριξη 10 ετών στον Μητροκτόνο, 18 ετών συγγνώμη, και το Κιλελέρ έχει δήμαρχο, τι είπε ο κύριος Νασιακόπουλος. Επίσης, πράσινο φως για 800 εκατομμύρια ευρώ, όσον αφορά βεβαίως το ΕΣΠΑ. Και επίσης, άσβεστες οι μνήμες του ξεριζωμού. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, παραπάνω από διπλάσει το 2021, δυστυχώς στη Θεσσαλία. 8 προσλήψεις υγειονομικών σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο αλλά και στο γενικό νοσοκομείο.
κορονοϊό σε μια εβδομάδα πάνω από 2.000 κρούσματα στη Λάρισα. Στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στον Δήμο Κρανώνα. Μια περιοχή που πραγματικά έχει πάρα πολύ έτσι αρχαιολογικό πλούτο, που συνεχώς έχουμε και νέες αποκαλύψεις. Πάμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, πάμε και στην Μαγνησία, να δούμε σιγά σιγά και την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πολλαπλάσια η ρήπανση στο σπίτι σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Θανατηφόρα πτώση για 89χρονο σοκ χθες το πρωί στο κέντρο του Βόλου. Εκνευρισμός και παραλίγο ξύλο έξω από τα ελτά στη Νέα Ιωνία. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, να κλείσουμε έτσι και με τα υπόλοιπα θέματα. Εφημερίδα Η Αλήθεια, ήρθε το εμβόλιο της γρήπης. Ποιοι και πότε πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι σε οι 10 ομάδες αυξημένου κινδύνου, κοινωνία. Αρχαιρεσίες και εκλογές για τη Θεσσαλία Ελλήνων Ρωμά και πολιτική. Θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλους εκείνους που μας δυσφημούν. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε όλα τα νέα φυσικά, σιγά σιγά να δούμε τα όσα συμβαίνουν κυρίως στην εξωτερική μας πολιτική, που δεν λέει να κατευνάσει με τίποτα το κλίμα και γενικότερα να ηρεμήσει από πλευράς Τουρκίας ο Ερντογάν. Χθες νέα δήλωση, κάνει τα πάντα λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και βάζει μάλιστα απέναντί μας την Αμερική, ζητάμε λίγα εκλυπαρή για βοήθεια στην Αμερική με λίγα λόγια, αυτό είπε. Για να τα βάλει, λέει, με την Τουρκία σε πολύ τεταμένο σχοινί πλέον οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής. Την ίδια ώρα όμως που πολύ τεταμένο το κλίμα είναι και με την Αμερική και τη Ρωσία, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θα δούμε λοιπόν, έχουμε τη Σύνοδο της Πράγας, πάρα πολλά όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην εξωτερική μας πολιτική. Να δούμε λοιπόν στην αντεπίθεση περνά η Ελλάδα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσεται απέναντι από την Τουρκία αλλά και την Λιβύη, καταλαβαίνετε λοιπόν, για τους υδρογονάνθρακες. Άρα λοιπόν, σήμερα ξεκινά μια σπουδαία, θα λέγαμε, εβδομάδα, σημαντική, για το τι ακριβώς θα συμβεί με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνον. Σήμερα λοιπόν 8 η ώρα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρμενίας, ο Τούρκος πρόεδρος. Ξεκινά τις επαφές, άρα λοιπόν και μόνο που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα θα πάει σε Σύνοδο της Πράγας. Άρα λοιπόν περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Προς το παρόν πάμε να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα τα τελευταία νέα και με τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας-Λιβύης και φυσικά η Ευρώπη απέναντι σε όλα αυτά τα μαγειρέματα των δύο χωρών. Σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο έχει επιδοθεί η Ελλάδα, έχοντας και τη στήριξη των συμμάχων της απέναντι στη νέα ανυπόστατη και παράνομη συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη. Όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, έχει προκληθεί σειρά έντονων αντιδράσεων εντός και εκτός Λιβύης και σε καμία περίπτωση δεν έχει τον πανηγυρικό χαρακτήρα που προσπάθησαν να τις προσδώσουν Τούρκοι αξιωματούχοι και τουρκικά μέσα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα παραμένει σε γρήγορση αλλά και ότι παρατηρείται και εκνευρισμός στην Τουρκία από τις διεθνείς αντιδράσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια συνεχίζει και σήμερα το γύρο ενημερώσεων πρέσβεων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, Γαλλία και ΗΠΑ, σήμερα Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα, και την προσεχή Κυριακή θα μεταβεί στο Κάιρο προκειμένου να έχει διεξοδική συζήτηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσει το σύνολο της τουρκικής προκλητικότητας, δείχνοντας και σχετικούς χάρτες σε ομάδα Αμερικανών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Επιτροπή Στρατιωτικών Υποθέσεων, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα τις ημέρες αυτές. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Αθήνα συγκρατεί την απομάκρυνση του αρμοδίου Υπουργού Πετρελαίου, ο οποίος είχε εκφράσει επιφυλάξεις παρατηρήσεις, όπως τις ονόμασε, αναφορικά με το σχέδιο του μνημονίου που τελικά υπογράφηκε. Επίσης, ο Λίβιος Υπουργός Οικονομίας, σε μια κίνηση τελευταία στιγμή, όπως φαίνεται, απέκτησε τις σχετικές αρμοδιότητες και υπέγραψε εκ μέρους της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, τη στιγμή κατά την οποία πραγματικά αρμόδιος υπουργός βρισκόταν στην Νότια Αφρική. Τονίζεται ακόμη η αναφορά της Λίβιας Υπουργού Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Τούρκο ομόλογό της, όπου ανέφερε ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο του 2019 δεν έχει επικυρωθεί ακόμα. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνουν οι κύκλοι της ελληνικής κυβέρνησης, το μνημόνιο που υπογράφηκε είναι παράνομο και άκυρο και, όπως αναφέρεται, σύν της άλλης, η ανακοίνωση της Λιβικής Βουλής δεν αξίζει ούτε το μελάνι με το οποίο εκτυπώθηκε. Οι προκλήσεις πάντως από τους Τούρκους συνεχίζονται, καθώς κάθε όριο προκλητικότητας ξεπέρασε για άλλη μια φορά ο Νεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όχι μόνο χαρακτήρισε τελειωμένο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά ανακήρυξε ότι ανήκουν στην Τουρκία τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ανήμερα πάντως των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας,
και σε μια κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά μας θέματα με την Τουρκία να προκαλεί ακατάπαυστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είπε: «Αντιστεκόμαστε στην αναβίωση αυτοκρατορικών οραμάτων. Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο». Αυτά λοιπόν. Άρα λοιπόν, έχουμε τη σύνοδο της Πράγας μπροστά μας. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και κυρίως έτσι ποια θα είναι η απάντηση και της Ευρώπης αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού σε όλες αυτές τις προκλήσεις, σε όλες αυτές τις προκλητικές δηλώσεις και όχι μόνο, γιατί στο παιχνίδι των εντυπώσεων και των fake news μπαίνουν και οι υπουργοί που βρίσκονται στο πλευρό φυσικά του Ερντογάν. Τώρα, στα δικά μας επέστρεψε λοιπόν από το εξωτερικό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα, μίλησε και ζήτησε όχι αλαζονία από τους υπουργούς, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές φωνές μέσα στην κυβέρνηση που είπαν ότι δεν γίνεται οι ίδιοι υπουργοί να καταχράζονται τον τίτλο που έχουν στην πολιτική, που είναι υπουργοί, και να βγαίνουν συνεχώς στα τηλεπαράθυρα και κάπως έτσι να ευνοούνται έτσι λίγο πριν πάμε στην κάλπη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λοιπόν ζήτησε έτσι να μην υπάρχει αλαζονία, δουλειά και πάλι δουλειά, όπως είπε ο ίδιος. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά μας, τι γίνεται με το φυσικό αέριο, και βεβαίως είπαμε ότι θα δείξουμε τις επόμενες ημέρες και πολλά ρεπορτάζ για το My Thermacy, πολλές οι αλλαγές φέτος. Και επειδή με ρωτάτε τι γίνεται και ποιοι τελικά δικαιούνται το My Thermacy, μια τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί όντως υπάρχουν αλλαγές φέτος. Ακόμη και στο έκτακτο επίδομα υπάρχουν αλλαγές. Οπότε καθημερινά θα δίνουμε το ρεπορτάζ για όλα αυτά τα οποία αλλάζουν και κυρίως μπαίνουν περισσότεροι έτσι σε όλα αυτά τα προγράμματα. Είναι σημαντικό, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι λύση ούτε το επίδομα, ούτε αυτό το έκτακτο βοήθεια. Όχι ότι δεν τα έχουμε ανάγκη, αλλά βεβαίως άλλα πράγματα θα έπρεπε να είχαν αλλάξει, άλλα πράγματα θα έπρεπε να πάνε καλύτερα για να μην έχουμε ανάγκη ούτε τα επιδόματα, ούτε φυσικά όλα αυτά που παρέχουν καθημερινά έτσι οι κυβερνώντες. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το φυσικό αέριο και επανερχόμαστε για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το φυσικό αέριο αποτελεί τον μεγάλο πονοκέφαλο όλης της Ευρώπης, με την κυβέρνηση να έχει έτοιμο ένα έκτακτο σχέδιο σε περίπτωση που υπάρξει οριστική διακοπή της ροής του στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έκτακτο σχέδιο για το φυσικό αέριο προβλέπει μείωση της κατανάλωσης, αλλά ακόμη και οριστική διακοπή σε μια σειρά οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι το βασικό σχέδιο, αλλά το έκτακτο, και αφού έχει γίνει εξοικονόμηση και δεν έχει βρεθεί λύση από άλλες πηγές ενέργειας και χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, διακοπή του φυσικού αερίου σε περίπτωση έλλειψης θα τεθεί πρώτα σε πολύ μεγάλες βιομηχανίες, εξαγωγές, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο αέριο. Στη συνέχεια, και εφόσον υπάρχει μεγάλη έλλειψη φυσικού αερίου, θα ακολουθήσουν μεγάλες βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις. Μικρές επιχειρήσεις, κτίρια δημοσίου, βουλή, προεδρία της Δημοκρατίας, νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια, πρατήρια υγρών καυσίμων. Σημειώνεται ότι η τελευταία κατηγορία που αναμένεται να κοπεί το φυσικό αέριο αν υπάρχουν ελλείψεις είναι τα νοικοκυριά. Το σενάριο αυτό προς το παρόν φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Στο μεταξύ, για έναν τρομακτικό ενεργειακά χειμώνα προετοιμάζεται η Ευρώπη, με τις τιμές στην ενέργεια να έχουν εκτιναχθεί και τους καταναλωτές να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Ο Πρωθυπουργός πάντως Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στο πρακτορείο Bloomberg, τονίζει πως πλέον είναι καιρός η Ευρώπη να θέσει ανώτατο όριο στις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτά λοιπόν, οπότε περιμένουμε και εξελίξεις και για το έλογο θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Μιας και όλοι σκέφτονται πώς θα περιορίσουν έτσι την ενέργεια, πώς θα εξασφαλίσουν και ενέργεια αλλά και χρήματα, πάρα πολλοί μεταξύ αυτών και η Θεσσαλονίκη, αποφασίζουν λοιπόν οι έμποροι, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, να κλείνουν τα καταστήματά τους για κάποιες ώρες, δηλαδή απογευματινές ώρες λειτουργίας να λειτουργούν 2 ώρες λιγότερο. Άρα καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν έτσι και να εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια, και κυρίως βασικά επειδή δεν τρέχουν πολύ στα εμπορικά καταστήματα να ψωνίσουν, κατά ψέματα. Οπότε σκέφτονται να βρουν διάφορους τρόπους έτσι να εξοικονομήσουν χρήματα. Σε μια τέτοια κίνηση, όπως όλα δείχνουν, πάει και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας, όπου ήδη σκέφτονται να προχωρήσουν και ήδη σε μείωση ωραρίου έτσι ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων. Οι Δήμοι προσπαθούν και αυτοί όπως μπορούν να εξασφαλίσουν έτσι ενέργεια αλλά και χρήματα. Βλέπετε τι γίνεται με την αντικατάσταση λαμπτίνων σε LED και άλλα βεβαίως φωτοβολταϊκά και ό,τι μπορούν εν πάση περιπτώσει.
Πράγματα βεβαίως και κινήσεις πρέπει να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν. Βέβαια, η ενεργειακή κρίση τώρα κάνει πιο βεβαιασμένες κινήσεις, πιο γρήγορα πρέπει να πάνε τα πράγματα και οι κινήσεις τους να είναι τέτοιες, ώστε ο φετινός χειμώνας να είναι όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και χρημάτων. Τώρα, είχαμε ένα φοβερό πραγματικά περιστατικό στο βράχο της Ακρόπολης, εκεί όπου μια 47χρονη γυναίκα έκανε βουτιά θανάτου. Αρχικά μίλαγαν για μια τουρίστρια που πήγε να βγάλει φωτογραφία και έπεσε στο κενό. Δεν ισχύει μια τέτοια πληροφορία. Τελικά, 47χρονη γυναίκα μίλαγε με τον σύντροφό της στο τηλέφωνο. Ωστόσο, φαίνεται ότι αντιμετώπιζε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Η ίδια, λοιπόν, φαίνεται ότι έβαλε τέλος στη ζωή της πέφτοντας στο κενό, ενώ την ίδια ώρα μίλαγε με τον σύντροφό της στο τηλέφωνο. Χτύπαγε επίμονα, λοιπόν, καλούσε ο ίδιος για να δει τι ακριβώς είχε συμβεί, γιατί ξαφνικά σταμάτησε, διεκόπη η συζήτησή τους. Όταν οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο σημείο και ήταν το τηλέφωνο της γυναίκας να χτυπά συνεχώς, τον ενημέρωσαν για ό,τι είχε συμβεί και έδωσε περισσότερες πληροφορίες φυσικά για τη 47χρονη γυναίκα. Επαναλαμβάνω που αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν ότι πρόκειται για μια τουρίστρια η οποία έπεσε από το βράχο της Ακρόπολης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μια 47χρονη λοιπόν γυναίκα. Είχαμε και μια τραγωδία στη Σύρο, ένα ζευγάρι οι οποίοι κάθε καλοκαίρι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν βγήκα στη σύνταξη, έχουν εξοχική κατοικία στη Σύρο και πάνε εκεί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και όχι μόνο, ένα μεγάλο μέρος έτσι του χρόνου, περνούν τον χρόνο τους στην Σύρο. Η γυναίκα, λοιπόν, οδηγός του οχήματος, δεν πρόσεξε ότι στο πίσω μέρος του οχήματος, έξω από το αυτοκίνητο, ήταν ο 83χρονος σύζυγός, σαν αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ένας 83χρονος, ο οποίος, όπως λένε οι κάτοικοι, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός αλλά και ενεργός, δηλαδή δεν είναι αυτό ότι πήρε τη σύνταξή του και απλά καθόταν στο σπίτι, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ενεργός που ασχολούνταν με τη Σύρο, με τα κοινά, ένας άνθρωπος έξω καρδιά, όπως λένε οι ίδιοι. Σοκ για τη σύζυγο που από τη σύζυγό του, έτσι, η ίδια δεν τον είδε όταν πίσω στο αυτοκίνητο, αποτέλεσμα έξω από το αυτοκίνητο να τον παρασύρει και έτσι να τον τραυματίσει θανάσιμα. Και ας και λέμε για τον ηλικιωμένο, τον 83χρονο στη Σύρο, είχαμε και ένα περιστατικό στην πόλη του Βόλου, όπου ένας ηλικιωμένος έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού, τραυματίστηκε, όπως φαίνεται όμως δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Θανάσιμα ήταν τα τραύματα που σημειώθηκαν στον ηλικιωμένο που σήμερα το πρωί έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο του Βόλου, που διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί, με τον ηλικιωμένο να πέφτει που αδιευκρίνησε συνθήκες από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το πλήρωμα τον παρέλαβε από τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. Ο 89χρονος υπέστη βαριές κρανιογεφαλικές κακώσεις. Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν και αστυνομικοί, που ξεκίνησαν από ανάκριση για τα αίτια του συμβάντος. Το περιστατικό σημειώθηκε στο δρόμο μπροστά από πολυκατοικία, πάνω από την παραλία, απέναντι περίπου από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Τώρα, είχαμε και ένα δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό στη Λάρισα. Ένοχος για τον θάνατο της 55χρονης μητέρας του κρίθηκε ο 33χρονος Λαρισαίος, ο οποίος παραπέμφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά με μειωμένο καταλογισμό. Μια πάρα πολύ θλιβερή κατάσταση, όπως τη χαρακτήρισε και ο εισαγγελέας της έδρας, καθώς ο άρρωστος γιος σκότωσε τη μητέρα του διάστημα που ο 32χρονος διέκοψε τη φαρμακευτική του αγωγή, όπως τονίστηκε και στο δικαστήριο. Το έγκλημα έγινε 2 χρόνια πριν, το μεσημέρι της 27ης Μαρτίου, στο πατρικό σπίτι, σε χωριό του Δήμου Κυρελέρου, όταν ο κατηγορούμενος ξυλοκόπησε τη μητέρα του, επιφέροντας ισχυρότατα τραύματα, με την άτυχη 55χρονη υποκύπτη στις κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από τριήμερη νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την ενοχή του κατηγορημένου, όπως και πρωτοδίκως, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, σημειώνοντας νωρίτερα πως όποια πράξη τέλεσε, την τέλεσε με μειωμένο καταλογισμό. Είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή. Ξυλοκόπησε, λοιπόν, σχεδόν μέχρι θανάτου τη μητέρα. Τρεις μέρες, θυμάμαι τότε, είχαμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έτσι έφυγε μια γυναίκα δραστήρια, πολύ δραστήρια, δυστυχώς από την ζωή. Μια γυναίκα που είχε δώσει τα πάντα για την οικογένειά της. Σήμερα το τελευταίο αντίο και στον μεγάλο έτσι, τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ένας από τους μεγάλους έτσι, τραγουδιστές, όχι μόνο των αγαπημένων ελληνικών ταινιών, αλλά ένας άνθρωπος που πραγματικά άφησε ένα πλούσιο έργο. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο. Εκατομμύρια δραχμές του δίναν απλά για να κόψει τις φαβορίτες. Μέχρι για το τέλος της ζωής του δεν έκοψε τις φαβορίτες, ήταν λάτρης και έτσι νομίζω ότι ήταν και η φιγούρα του. Έτσι τον θυμόμαστε, τον Σταμάτη Κόκοτα, ακόμη και όταν θέλουμε να τον περιγράψουμε πέρα από την μαγευτική φωνή του.
Τώρα, στο εξωτερικό ρεπορτάζ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Ουκρανία, φαίνεται ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος η Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Επανακαταλαμβάνει τις περιοχές της που μέχρι πρότινος τις είχαν καταλάβει οι Ρώσοι στρατιώτες. Συνεχώς πλήγματα και πληγές μετράει η Ρωσία σε έναν πόλεμο που δεν λέει να σταματήσει, σε έναν πόλεμο θλιβερό. Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ από το BBC, όπου έδειχνε τη Λιμάν, μια πόλη 30.000 κατοίκων στην Ουκρανία. Τώρα ζουν μόλις 1.000 κάτοικοι, εκτός ότι έχουν σκοτωθεί προφανώς πολλοί. Δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι το οποίο να μην έχει υποστεί ζημιά, ούτε ένα σπίτι. Οι άνθρωποι μαγειρεύουν στο δρόμο, μένουν όπου βρουν, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα σπίτι που να μην έχει καταστραφεί. Και είναι μια τραγική πραγματικά κατάσταση, μια πόλη παραλαμβάνων 30.000 κατοίκων, μόλις 1.000 κάτοικοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Και μην ξεχνάτε ότι έρχεται και χειμώνας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ξεκίνησε ο πόλεμος την ώρα που περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα και εν μέσω χειμώνα. Ο ξεριζωμός έγινε και ο πόλεμος ξεκίνησε το χειμώνα, έπεφτε ακόμη και χιόνι, και έχουν μπροστά τους ακόμη έναν βαρύδατο χειμώνα εν μέσω πολέμου. Πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για να δούμε την πλούσια τοπική μας επικαιρότητα, πολλά τα νέα που έχουμε να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρωινής ατζέντας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα τοπικά μας νέα. Είχαμε σύλληψη ενός αστυνομικού. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Ομπαντίδης να μας πει για ποιον λόγο λοιπόν ήρθε αυτή η σύλληψη. Δούλειες με παραδοθέντα όπλα στο γραφείο όπλων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου φαίνεται ότι έστησε ένας αστυνομικός από το Βόλο. Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησαν τα τελευταία 24 ώρα στη σύλληψή του. Έκαναν μάλιστα φύλο και φτερόλες στις άδειες πώλησης και αγοράς κυνηγετικών όπλων και πραγματοποίησαν ευνηδιαστικό έλεγχο και στην οικία του και διαπίστωσαν ότι 13 άδειες ήταν παράνομες. Ο αστυνομικός οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών στην Εισαγγελία Βόλου, η οποία όρισε τακτική δικάσιμο και παρήγγειλε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Και αναλόγως με την εξέλιξη θα αποφασιστεί αν ο αστυνομικός θα τεθεί σε διαθεσιμότητα ή όχι. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με το Υπουργείο, συνελήφθη για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Φέρεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να πλαστογραφούσε υπογραφές, είτε έκανε παράνομα διορθώσεις στα συμβαλόμενα μέρη για πώληση και αγορά όπλων. Κάποιοι, μάλιστα, από τους φακέλους που τηρούνται στο αρχείο έχουν κάνει φτερά. Ο κατηγορούμενος, υπηρετώντας σε γραφείο όπλων υπηρεσίας της Θεσσαλίας, προέβη σε 13 περιπτώσεις στην έκδοση αδειών πώλησης και αγοράς κυνηγετικών όπλων, οι οποίες είτε έφεραν πλαστογραφημένες υπογραφές είτε είχαν διορθώσεις ως προς τα συμβαλόμενα μέρη, είτε δεν βρέθηκαν οι ατομικοί φάκελοι των συμβαλόμενων μερών. Στο πλαίσιο των ερευνών από τις αρχές, βρέθηκε παράλληλα και κατασχέθηκε και κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τον συλληφθέντα οι απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή και καταχώρησή του. Αυτά λοιπόν και με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τώρα πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Πάρα πολλή συζήτηση έχει γίνει για το εξοικονομώ. Αν πάμε στην επέκταση αυτού του προγράμματος, η κυβέρνηση απαντά λοιπόν ναι, χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αυτή τη φορά. Αυτό νομίζω ότι είναι το δύσκολο για πάρα πολλούς κλάδους. Δηλαδή ανακοινώνεται ένα πρόγραμμα, αλλά μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα περνούν μήνες, αποτέλεσμα να παγώνουν τα πάντα. Αυτό λέει και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Όταν ανακοινώνεται ένα πρόγραμμα, να υλοποιείται και άμεσα, διότι αν ανακοινώνεται σήμερα και γίνεται μετά από κάποιους μήνες, κάποιος που θέλει να προχωρήσει οποιαδήποτε αντικατάσταση, έτσι κάποιου, είτε πρόκειται για παράθυρα, για πάτο, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει μέσα στο σπίτι, ακόμη και για τα ψυγεία, θυμάσαι τι είχαμε κάνει από τον Μάιο, που είχαν, από τον Φεβρουάριο μάλλον είχαν πει ότι θα ξεκινά το πρόγραμμα και φτάσαμε τώρα να πάμε με παράταση μέχρι τέλη του Νοέμβρη για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Περνούν λοιπόν οι μήνες, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και υπάρχει ένα πάγωμα των πάντων, κυρίως στην αγορά. Πάμε να δούμε λοιπόν, καλό το πρόγραμμα και το εξοικονομώ και η επέκτασή του και όλα αυτά τα προγράμματα αρκεί όταν ανακοινώνονται να υλοποιούνται κιόλας. Στη διεύρυνση του προγράμματος Εξοικονομώ προχωράει η κυβέρνηση, θέλοντας έτσι να μπορέσουν να ενταχθούν και νέοι δικαιούχοι την εξοικονόμηση χρημάτων αλλά κυρίως ενέργειας. Εννοείται ότι βοηθούν τα προγράμματα όλα αυτά την οικονομία, διότι είναι προγράμματα τα οποία ρίχνουν χρήματα στην αγορά, κινούνται επιχειρήσεις, εννοείται ότι βελτιώνουν και
τις κτηριακές υποδομές των ιδιωτών και των επαγγελματιών. Επομένως, οτιδήποτε αφορά επιδότηση είναι προς όφελος της οικονομίας ολόκληρης. Όπως τονίζει όμως ο κ. Κουτσουμπογιώργος, θα πρέπει όταν ανακοινούνται να υλοποιούνται τα προγράμματα άμεσα, καθώς οι καθυστερήσεις φέρνουν και στασιμότητα στην οικονομία. Υπάρχει δυστυχώς, συμβαίνουν διάφορες περιπτώσεις, όπως ότι ανακοινώνται τα προγράμματα και καθυστερούν πάρα πολύ να υλοποιηθούν. Με αποτέλεσμα, όλο αυτό το διάστημα από τη στιγμή της ανακοίνωσής τους μέχρι της υλοποίησής τους, να υπάρχει πάγωμα στην αγορά. Άρα, τι πρέπει να μεριμνήσει το κράτος, να μεριμνήσει ότι εφόσον ανακοινώνεται κάτι, πρέπει να υλοποιείται από χθες, δηλαδή άμεσα. Αυτές οι καθυστερήσεις που γίνονται είναι προς ζημία της οικονομίας. Επομένως, θα πρέπει να το δουν λίγο αυτό οι υπεύθυνοι. Η κυβέρνηση εντός του μήνα θα ανακοινώσει και τα κριτήρια του εξοικονομώ. Τώρα, διαβάζω και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την δολοφονία της άτυχης Κάρολαϊν. Τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες, κυκλοφορεί και αυτή η είδηση ότι θέλει ο Μπάμπης να. Ο άνθρωπος ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του, αλλά και ενός σκυλιού, θέλει αυτή την ώρα να μεταβιβάσει, λέει, την περιουσία του στην μικρή Λιδία. Κάνουν λόγο, λένε οι συγγενείς, για νομικά τερτύπια που όλα αυτά. Θέλει να αφήνουν και τη θέση του. Από την άλλη λένε οι ίδιοι ότι δεν θέλουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, καμία μεταβίβαση. Αυτό που θέλουν είναι η μικρή Λιδία να μεγαλώσει ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα καλό περιβάλλον, έτσι όπως ξέρουν οι γονείς, μέσα στην αγάπη. Οι γονείς, γιατί οι γονείς έχουν γίνει πλέον, είδατε πως η λανθάνουσα γλώσσα λέει πάντα την αλήθεια, έχουν γίνει γονείς πλέον οι παππούδες για τη μικρή Λιδία, μιας και η μητέρα της δυστυχώς δεν βρίσκεται στην ζωή, ο πατέρας στην φυλακή, και μάλιστα όπως σημειώνουν και οι ίδιοι οι γονείς της άτυχης Κάρολαϊν, λένε για ποια περιουσιακά στοιχεία μιλάνε. 1.000 ευρώ την το μήνα δίναμε εμείς στην κόρη μας. 50.000 ευρώ για την αγορά του οικοπαίδου, άρα για ποια περιουσιακά στοιχεία θα μας μεταβιβάσει, όταν την ίδια ώρα μιλούμε για τα χρήματα των γονέων που έδιναν έτσι για την, για την κόρη τους και κυρίως για την αγορά του οικοπαίδου. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάλι, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα έτσι από την εσωτερική μας και τοπική μας κυρίως επικαιρότητα. Πριν όμως πάμε στα τηλεφωνά μας, καλημέρα σας. Καλημέρα, το Δημήτρη στον Μπουρδί από τον Βόλο. Καλημέρα και σε εσάς. Σαν εχθές 4 Οκτωβρίου είχατε συμπληρωθεί 10 χρόνια από την αυτοκτονία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδα Τζανί. Τον είχαν πληροφορήσει ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Άριο Πάγο για κάτι φρουτάκια. Και αυτό ήταν το μέλημα και το πήρε ανάποδο, δεν μπορούσε μία άλλη να ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δεν το υπέφερε και προέβη στο διάβημα να αυτοκτονήσει. Αύριο συνέρχεται η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο για να εκλέξουν νέους Μητροπολίτες. Υποψήφοι για αιτωλοκαρδανίας είναι ο πρωτοσύγκυλος Δημητριάδος Δαμασκηνός Κιαμέτης και ο πρωτοσύγκυλος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Νικόδημος Φαρμάκης, είναι κι άλλος αρχιμανδρίτης από την Αλεξανδρούπολη, ο Άνθιμος Ρεγκίδης, ο οποίος ήταν αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως των Αθηνών επί Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, καλημέρα και από εμάς. Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τι γίνεται με την ενδοοικογενειακή βία. Είδατε νωρίτερα, είπαμε πάλι για την υπόθεση αυτή σε χωριό του Δήμου Κιλελέρο, όπου ο γιος σκότωσε την μητέρα πριν από 2 χρόνια. Και έχουμε τόσα πολλά πια περιστατικά που καταγγέλλονται σχεδόν καθημερινά. 14 τέτοια κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, παιδιών, έτσι υπάρχουν στην χώρα μας. Μία στέχη φιλοξενίας έτσι κακοποιημένων γυναικών είναι και στη Λάισα. Αυξημένα τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και στη Λάισα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τη λέει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αυξημένος είναι ο αριθμός γυναικών που καταγγέλλουν ενδοοικογενειακή αλλά και έκφυλη βία στο κέντρο κακοποιημένων γυναικών στη Λάισα. Ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι δυσάρεστα και αφορούν βία είτε ενδοοικογενειακή είτε έμφυλη. Από ό,τι φαίνεται στα χρόνια που περάσαμε τον κορονοϊό,
Οι περιπτώσεις αυτών των κρουσμάτων αυξήθηκαν, εντείνονται σε αυτούς τους καιρούς. Βοήθησε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι και κυρίως γυναίκες απελευθερώθηκαν, καταγγέλουν πιο εύκολα και μπαίνουν σε διαδικασίες προστασίας. Και από την άλλη πλευρά αρχίζει και γίνεται πιο ορατό το έργο των κοινωνικών υπηρεσιών. Στην πόλη μας οι κοινωνικές δομές είναι αρκετές, που ξεκινάνε από το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, δύο κοινωνικά οδοντιατρία, με τα καπί και τα στέκια και την υποστήριξη των γιατρών, το υπνοτήριο των αστέγων και ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, ο οποίος είναι εδώ και αρκετά χρόνια και από τα τελευταία δημοσιεύματα και από τον τοπικό τύπο αλλά και από αθηναϊκό τύπο δόθηκαν τα εύσημα για τη διαχείριση αυτού του ξενώνα που είναι μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα. Μου δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που δουλεύουν με συμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑΡ για αρκετά χρόνια σε τέτοιες δομές και έχουν αποκτήσει μια τεράστια τεχνογνωσία και με την επιστημονική τους καθοδήγηση καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν με μεγάλη διακριτικότητα αυτά τα γεγονότα, αλλά και τους υπηρεσιακούς από τα οικεία γραφεία που πραγματικά μέρα νύχτα αντιμετωπίζουν τέτοια γεγονότα, γιατί ξέρετε, το πλέγμα της κοινωνικής υποστήριξης δεν ξεκινάει και τελειώνει μόνο στην Πρόνοια. Βρίσκεται πίσω και η αστυνομία, η οποία έχει και αυτή τις δικές της κοινωνικές υποστηρικτικές δυναμικές. Υπάρχουν τα δικαστήρια και οι εισαγγελείς, οι οποίοι παρεμβαίνουν, έτσι ώστε οποιαδήποτε πληροφορία φτάνει και καταλήγει σε εμάς να διερευνάται και στη συνέχεια να αποδίδεται στον άνθρωπο και κυρίως στις φάσεις των κακοποιημένων γυναικών και στην μητέρα και στα παιδιά της, αν υπάρχουν οι δυναμικές υποστήριξης, η μεταφορά της στον ξενώνα, όπου ο ξενώνας παρέχει πέρα από στέγαση, παρέχει και σίτηση και ταυτόχρονα τα παιδιά παραπέμπονται στα οικεία σχολεία και γράφονται εκεί για όσο χρονικό διάστημα φιλοξενούνται και αυτό εξαρτάται πάλι από τη δυνατότητα που έχουν να βρεθεί κάποια εργασία ή να αποκατασταθεί η σχέση επιστροφής της μητέρας και των παιδιών. Στους 14 ξενώνες που υπάρχουν στη χώρα μας, ένας εξ αυτών και στη Λάισα, που παρέχουν φιλοξενία, συμβουλευτικό κέντρο, ακόμη και σίτηση. Όπως αυτά διαφαίνονται και χωρίς να έχω αυτή τη στιγμή εύκολα αριθμούς για να μεταφέρω και να είμαι ειλικρινής, φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων και αυτό το διαπιστώνουμε και από τα πολλά γεγονότα που ακούγονται καθημερινά σε όλη τη χώρα και καταγράφονται ως άσχημα περιστατικά, είτε με φόνους και δολοφονίες είτε με βιοπραγίες. Είπαμε ότι λόγω της πανδημίας, λόγω άλλων συγκυριών, αυτά δείχνουν να υπάρχει μια αύξηση και αυτά φαίνεται ότι καταγράφονται ίσως γιατί πλέον τα στόματα ανοίγουν πιο εύκολα και καλά κάνουν και έτσι έπρεπε να είναι, για να περάσουμε σε μια κοινωνία η οποία θα είναι πιο ευνομούμενη, πιο δίκαια και πιο πολιτισμένη απέναντι στην αντιμετώπιση της διαφωνίας. Οι ειδικοί καλούν τις γυναίκες να δίνουν σημασία στις απειλές και να μην τις υποτιμούν. Το μήνυμα, νομίζω, τελευταίο των ειδικών είναι το πιο σημαντικό. Τις απειλές δεν τις υποτιμάμε σε καμία περίπτωση και καλούμε βοήθεια και συμβουλευόμαστε στους ειδικούς. Βεβαίως, δυστυχώς, πάρα πολλές γυναίκες είχαν καταγγείλει συντρόφους, συζύγους, είχαν κάνει και ασφαλιστικά μέτρα και δεν κατάφεραν να γλιτώσουν. Και μας έχει στοιχειώσει και αυτή η τελευταία καταγγελία της μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, την οποία απήγαγε ο πρώην σύντροφός της, την βίασε και προσπάθησε ακόμη και να την κάψει, ενώ την γροθοκόπησε παράλληλα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, είναι νομίζω πια έχει ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και γι' αυτό και οι ειδικοί λένε ότι δεν πρέπει να αποτιμάμε τις απειλές. Ακόμη και τα όσα συνέβησαν στην Καβάλα, η νεαρή μητέρα προσπαθούσε να φύγει από την χώρα, το είχε αντιληφθεί ο 56χρονος, του έδωσε όμως μια ευκαιρία. Πήγε στο ποιμιοστάσιο για να του δείξει το μωρό, να πάει να είναι κοντά στο μωρό, ενώ ήξερε η ίδια ότι πολλές φορές την είχε απειλήσει. Άρα λοιπόν δεν υποτιμάμε τις απειλές σε καμία των περιπτώσεων, αλλά ούτε δεχόμαστε και την βία από όπου και αν προέρχεται. Γιατί πρόσφατα είχαμε καταγγελίες και από κόρες απέναντι στους γονείς σε ένα άκρος τοξικό περιβάλλον, όπως είπαν αρκετοί γνωστοί της οικογένειας. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε σε ένα ακόμη αστυνομικό ρεπορτάζ. Επιτυχία της αστυνομίας, αποτυχία της κοινωνίας, το λέω συνεχώς. Ναρκωτικά στα κανάλια, να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των καναλίων του Δήμου Ριγαφεραίου. Η αστυνομία, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησε έλεγχο σε 26χρονο Λοδαπό κάτοικο καναλίων. Λίγο πριν αυτό στάσει ο δικός στη Θεσσαλονίκη. Ο 26χρονος εντοπίστηκε να έχει ποσότητα ναρκωτικών στην κατοχή του και συνελήφθη. Σήμερα το πρωί, κλιμάκιο της ασφάλειας Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο χωριό του Δήμου Ριγαφεραίου. Παρουσία εισαγγελέα και αφού έκανε φίλο και φτερό την οικία στην οποία διέμενε ο νεαρός Αλοδαπός, εντόπισε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών η οποία και κατασχέθηκε. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση προκάλεσε εντύπωση στην τοπική κοινωνία των καναλίων. Για άλλη υπόθεση, εντωμεταξύ, στη σύλληψη μιας 20χρονης Βολιώτισσας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της Όπιας στο Βόλο. Σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια ποσότητα ερωίνης 0,79 γραμμαρίων. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου. Δυστυχώς, πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Πολύ πλούσιο το αστυνομικό μας ρεπορτάζ. Ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε έτσι τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τη μεγάλη αυτή εγκληματική οργάνωση που φύτεψαν και καλλιεργούσαν πάνω από 5.000 δεντρίλια ενδικής κάναβης στον Όλυμπο, από τις μεγαλύτερες έτσι, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν στη χώρα μας. Βεβαίως και στο Πήλιο. Θυμάστε, δύο έτσι. Βουνά, το Πήλιο και ο Όλυμπος, που έγιναν για κάποιους ο χώρος για να καλλιεργήσουν ειδική κάναβη. Κάποιοι λένε ότι η καραντίνα και δει το lockdown έκανε κάποιους να βρίσκουν διάφορους τρόπους για να καλλιεργήσουν ειδική κάναβη. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις όμως και συνελήφθησαν και είχαμε έτσι την αποτυχία των ίδιων, επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε αγροτικές κινητοποίησεις. Βγαίνουν λοιπόν τα τρακτέρ στους δρόμους, οι αγρότες ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποίησεις. Μια πρώτη γεύση θα πάρουμε την ερχόμενη Τρίτη στις 11 του μήνα, όπου θα ξεκινήσουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα από τον Τύρναβο να φτάσουν μέχρι και την περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο και αυτόν τον οικοφαντικό θόρυβο που θα περάσουν τα τρακτέρ μέσα από την πόλη, να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι δεν μπορούν πλέον να καλλιεργούν τα χωράφια τους, δεν μπορούν πλέον να μείνουν στην γη τους. Είναι τόσα πια τα έξοδα που συνεχώς μπαίνουν μέσα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Και δίνουν και μία ακόμη, έτσι θα λέγαμε, παράμετρο των πολλών προβλημάτων τους, διότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση μόλις προχθές ότι θα δώσει μία οικονομική ενίσχυση στους πελαιοκαλλιεργητές των νησιών, χωρίς όμως να περιλαμβάνει μέσα και συμπεριλαμβάνει και τους Θεσσαλούς, αλλά και ολόκληρης της χώρας, παρά μόνο των νησιών. Καλώς λένε δίνουν τα χρήματα αυτά και στους πελαιοκαλλιεργητές των νησιών, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Οι αγροτικοί σύλλογοι Τυρνάβα, Μπελώνα, Θαμασίου και Αργυροπούλιου Λιγαριάς, μετά που μαζική σύσκη πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς το κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα την 3η 11 Οκτωβρίου. Το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί στις 5 το απόγευμα, το ανοιχτό χώρο έναντι της Τούμπας Τυρνάβου. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και το ξέρουν όλοι. Το κόστος παραγωγής έχει διπλασιαστεί. Τώρα με την κατάργηση και αυτών των 15 λεπτών στο πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ ξανά. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα κόστη είναι πάρα πολύ αυξημένα και οι τιμές που πουλάνε κυρίως τα προϊόντα, τα απορροκυπευτικά, στα φύλλα κτλ. Είναι κάτω από το κόστος παραγωγής και οι ελιές και τα κάστανα είναι γενικά είναι σημαντικό το πρόβλημα σε όλα τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Πολύ περισσότερο που στην λαϊκή κατανάλωση φτάνουν 6 και 7 και 8 φορές ακριβότερα, όπως μπορούμε να δούμε από τις τιμές που πουλούνται αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που εμείς τα δίνουμε κοψοχρονιά. Χρειάζεται η κυβέρνηση να στηρίξει και να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα των παραγωγών, που είναι και εξαιτίας του πολέμου αλλά και εξαιτίας των δικών τους πολιτικών, και θα πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα, και γι' αυτό το λόγο και να πάρθουν και μέτρα μείωσης του κόστου παραγωγής, και γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε σε ένα κύκλο κινητοποιήσεων, ξεκινώντας από τα απορροκυπευτικά σε αυτή τη φάση και τα αμπελοϊνικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, 11, 12 και 13 το Οκτώβρη, μαζικές κινητοποιήσεις, μαχητικές, γιατί υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως οργανωνόμαστε και για το συλλαλητήριο στην Αγρότικα που θα γίνει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Το Σάββατο αυτό θα συνδέσει και η Πανελλαδική Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και θα δούμε τον προγραμματισμό δράσης και θα προχωρήσουμε και στις σκέψεις αναπροϊόν για να δούμε γιατί όλα σχεδόν τα προϊόντα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ο κ. Μάρδος αναφέρθηκε και στα χρήματα που θα δώσει η κυβέρνηση σε αμπελοκαλλιεργητές των νησιών λόγω απώλειας εισοδήματος, όχι όμως στους υπόλοιπους, όπως είναι η περιοχή του Τυρνάβου με δεκάδες αμπελοκαλλιεργητές. Χθες το Υπουργείο ανακοίνωσε και μια ενίσχυση
σε 20.346 παραγωγούς, 72 ευρώ το στρέμμα που αφορά στα φύλλα ενοποιήσιμα και επιτραπέζια στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, αφορά σε βιοκαλλιεργητές αυτών των προϊόντων, στα φυλλών δηλαδή, και σε ομάδες παραγωγών για τα προκυπευτικά. Εμείς πιστεύουμε ότι εφόσον δίνονται αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους αγρότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλο το πρόβλημα. Δηλαδή στα φιλοπαραγωγή και στον Τύρναβο και στη Ραψάνη και σε άλλες περιοχές εδώ του νομού και όλης της χώρας, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όπως και στα φιλοπαραγωγή που πήραν είτε οι βιοκαλλιεργητές είτε στα νησιά που καλώς τα πήραν εφόσον υπάρχει πρόβλημα και είναι αναγνωρισμένο το πρόβλημα. Και στα προκυπευτικά θα πρέπει να δοθεί σε όλους αυτή η ενίσχυση. Γιατί είναι λόγω της ουκρανικής κρίσης, χάθηκε η ρώσικη αγορά με το εμπάργκο. Συνεπώς, όλα τα προκυπευτικά έχουν πρόβλημα και όχι μόνο όσοι είναι σε ομάδες παραγωγών. Να σημειωθεί ότι οι αγρότες θα δώσουν δυναμικό παρόν και στην έκθεση Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Δυναμικό παρόν και με τα τρακτέρ που θα βγουν στους δρόμους και φυσικά και στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε όμως τι λένε και οι γεωπόροι για όλα αυτά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες. Παρά τη δραματική αύξηση των συντελεστών παραγωγής και κατά συνέπεια του κόστους παραγωγής, οι αγρότες συνεχίζουν αποδεδειγμένα να συνεισφέρουν απρόσκοπτα με όλες τις δυνάμεις στην παραγωγή υψηλών προδιαγραφών αγροτικών προϊόντων και στηρίζουν την αγροδιατροφή και επάρκεια της χώρας. Επισήμανε χαρακτηριστικά τοποθετούμενος αναφορικά με τα θέματα της παραγωγής και των αγροτών τη δεδομένη περίοδο ο πρόεδρος των Γεωπόνων στη Μαγνησία, κ. Λάμπρος. Όπως συμπλήρωσε, οι παραγωγές φέτος σε γενικές γραμμές πήγαν καλά. Ήταν σε όλα τα αγροτικά προϊόντα παραπάνω από ικανοποιητικές, εκτός των περιοχών που επλήγησαν από το χαλάζι. Οι παραγωγές φέτος σε γενικές γραμμές πήγαν πολύ καλά. Ήταν σε όλα τα αγροτικά προϊόντα παραπάνω από ικανοποιητικές. Εκτός βέβαια από τις ζημιωμένες περιοχές, τις χαλαζόπληκτες, όπου εκεί έχει επέμβει ο ΛΓΑ και θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Σιτηρά, πρώιμα φρούτα όπως κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα, οπωροκυπευτικά όπως τα χλάδια και μήλα είχαν αρκετά ικανοποιητικές παραγωγές. Βέβαια τα χλάδια και τα μήλα έχουν λόγω της αυξημένου κόστου συντηρησιμότητας στα ψυγεία είχαν ένα πρόβλημα μερικό με τη διάθεσή τους. Τα σταφύλια και το κρασί θα πάνε καλά, τελειώνει η συγκομιδή. Οι ελιές, οι βρόσιμες, οι πράσινες συγκομίστηκαν, είχαμε καλές παραγωγές, ικανοποιητικές τιμές, όπως πολύ καλή παραγωγή, ικανοποιητική παραγωγή έχουμε στα κάστανα. Ήθελα να πω ότι αυτές οι τιμές που απολαμβάνουν τα αγροτικά προϊόντα κυμαίνονται στα ίδια σχεδόν επίπεδα, είναι σταθερές ή ανωδικές λόγω βέβαια του αυξημένου κόστους των συντελεστών παραγωγής. Η παραγωγή μας και κυρίως οι κτηνοτρόφοι μας αγωνιούν βέβαια για το αύριο και αναμένουν την οικονομική στήριξη όπως πολύ σωστά ξέρουμε όλοι και πολύ σωστά ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά πάντως τα αμύγδαλα στο νομό Μαγνησίας, υπήρξε ένα πρόβλημα με τις τιμές σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρο, ο οποίος συμπλήρωσε ότι η περιραίουσα κοινωνικο-οικονομική ατμόσφαιρα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που πράξανε το χρέος τους και παρήγαγαν όσο όφυλαν. Η στήριξη είναι αναγκαία λοιπόν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάνει χρόνο η πολιτεία να τους στηρίξει. Αυτά λοιπόν και με τους γεωπόνους. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε για να δούμε το έκτακτο βοήθημα και τι αλλάζει για τους μακροχρόνια ανέργους. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Είμαστε λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, στα υπόλοιπα θέματά μας, το πετρέλαιο κίνησης, ποιος θα το περιμένει, ότι θα τίνει να γίνει πιο ακριβό ακόμη και την αμόλυβδη βενζίνη. Φανταστείτε λοιπόν ότι πάρα πολύ κλάδοι μεταξύ αυτών ταξί, αστικά λεωφορεία, πάρα πολύ λοιπόν επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς οι ίδιοι προσπαθούν και δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Πάμε να δούμε έναν από αυτούς τους κλάδους, πάμε να δούμε τους ιδιοκτήτες ταξί, πώς οι ίδιοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την ακρίβεια. Και φανταστείτε ότι και οι ίδιοι είναι και καταναλωτές. Έχουν να αντιμετωπίσουν λοιπόν τα βαρύδια αυτά τα οικονομικά στο επάγγελμά τους, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν και όλα τα υπόλοιπα. Κόπηκε από την 1η Οκτωβρίου η έκπτωση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που δίνεται στην Αγγλία, με συνέπεια να αναμένεται εκτόξευση της τιμής. Η εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου κίνησης σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η επιδότηση των 15 λεπτών στην Αγγλία αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως τις μεταφορές.
Βενζινοπόλες εκτιμούν ότι αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και θα πωλείται ακριβότερα από την απλή αμόλυβδη βενζίνη. Στις εξελίξεις αναφέρθηκαν και οι ιδιοκτήτες ταξί στην πόλη του Βόλου, με τον πρόεδρο να επισημαίνει χαρακτηριστικά. Δυστυχώς από τις 30 Σεπτεμβρίου σταμάτησε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή θα πάρει 15 λεπτά επάνω. Δεν έχει περαστεί ακόμα το 15 λεπτό στο τιμολόγιο πάνω στο ταμπλό που λέμε στα πρατήρια, διότι περιμένουν να τελειώσουν τα αποθέματα που έχουν ήδη σε πετρέλαιο κίνησης και να αυξηθεί μετά. Παρόλο όμως που δεν έχει περαστεί ακόμα η αύξηση, εδώ και λίγες μέρες παρατηρούμε μια μικρή αύξηση του πετρελαίου κίνησης προτού να περαστεί η αύξηση. Δηλαδή είμαστε γύρω στο 1,80 αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι θα ανέβει άλλα 15 λεπτά, συν κάποιο καπέλο που θα υπάρχει σίγουρα στο 15 λεπτό, θα πλησιάσουμε τις τιμές των 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε λίγες μέρες, μόλις τελειώσουν τα αποθέματα των πρατηρίων. Όπως καταλαβαίνετε, με 2 ευρώ πετρέλαιο κίνησης, ένα ταξί αυτή τη στιγμή τη μέρα θα χρειάζεται περίπου στα 40 με 35 ευρώ τη βάρδια για να καίει πετρέλαιο για να κινηθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι και την αύξηση που είχαμε πάρει πριν από 2 μήνες που μας έδωσε η κυβέρνηση, πήραμε μια αύξηση 20%, τελείως εξανεμίζεται στην αύξηση του πετρελαίου. Δυσκεραίνει τη θέση μας. Δηλαδή τα χρήματα αυτά που κερδίσαμε από την αύξηση θα αναγκαστούμε πάλι να τα γυρίσουμε στο πετρέλαιο κίνησης και στη συντήρηση του αυτοκινήτου, που αυξάνεται συνεχώς το κόστος και της συντήρησης και όλων των καταστάσεων που έχει ένα ταξί για να κινηθεί. Τώρα, όσον αφορά για την αύξηση, εμείς σαν σωματείο και σαν ομοσπονδία έχουμε ζητήσει πλέον συγκεκριμένες, έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση. Αιτήματα τα οποία μπορούν να γίνουν αν υπάρχει καλή θέση από την κυβέρνηση. Πρώτον, ζητάμε μια θέσπιση επαγγελματικού καυσίμου. Δηλαδή, όπως έχουν οι εφοπλιστές, π.χ. λέμε, να παίρνουμε κι εμείς ένα αφορολόγητο καύσιμο για όσο διαρκεί η κρίση, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες αυτές καταστάσεις κρίσεως. Οι επαγγελματίες των ταξί πάντως έχουν περάσει από δύσκολα τα τελευταία χρόνια με την πανδημική κρίση αλλά και την οικονομική κατάσταση. Επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα, βλέπουν ένα αβέβαιο μέλλον και καλούν την πολιτεία να ενισκύψει στα προβλήματα του κλάδου. Αυτά λοιπόν και τα προβλήματα. Τώρα διαβάζω μια είδηση στο Λαγκαδά. Σε νηπιαγωγείο ελίτ του Λαγκαδά, πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, βρήκαν μια φωλιά από οχές. Κατάφεραν, λένε, τελικά να τις απομακρύνουν. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαν βρει ακόμη μια οχιά μέσα στο σχολείο. Σήμερα και άλλη. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει φωλιά, ενδεχομένως και στα κεραμίδια, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και τώρα σκέφτονται ακόμη και την εγκατάσταση των μαθητών από αυτό το σχολείο. Ένα σχολείο που μέσα σε 2-3 εβδομάδες έχουν βρει τουλάχιστον 6 με 7 οχιές στο Φίδια, έτσι. Στο νηπιαγωγείο, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά σε νηπιαγωγείο του Λαγκαδά. Τι να πει κανείς. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πριν όμως να πούμε λίγο για το έκτακτο βοήθειο και τους μακροχρόνια ανέργους που χρωστάω και να δώσω την απάντηση. Για αυτό το έχουν κάνει από 12 μήνες έως 24. Τι σημαίνει αυτό? Για 12 μήνες μπορείς να πάρεις το επίδομα ανεργίας. Άρα, αν είσαι σε αυτό το 12μήνο, δεν μπορείς να πάρεις και το έκτακτο βοήθημα. Αν όμως έχεις τελειώσει και 10 μήνες να είσαι άνεργος, μπορείς να πάρεις προφανώς το έκτακτο βοήθημα που θα δοθεί στα πρώτα 15ήμερο. Όσοι παίρνουν στο 12μήνο λοιπόν, που παίρνει δηλαδή την επιδότηση του ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να πάρει και έκτακτο βοήθεια, αφού υποτίθεται παίρνει το βοήθημα από τον ΟΑΕΔ. Άρα λοιπόν, όταν τελειώσει αυτό το βοήθημα, το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά, τότε μπορείς και ένα μήνα ακόμη να είσαι άνεργος, χωρίς να παίρνει το επίδομα ανεργίας, τότε μπορείς να πάρει αυτό το έκτακτο βοήθημα. Και εμείς ρωτάμε τους ειδικούς για να μάθουμε, δεν είμαστε ειδικοί ούτε παντογνώστες, δεν δηλώνουμε μακριά από μένα τέτοιος τίτλος. Γι' αυτό και ρωτάμε τους ειδικούς για να μας δίνουν τις απαντήσεις και εμείς έπειτα να βοηθάμε και όλους εσάς. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Θυμάστε λοιπόν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που έλεγε για τα σπίτια και τα οικόπεδα που θα δοθούν για προσχρήση, κυρίως για νέα ζευγάρια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αδιάθετα σπίτια, δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τους δικαστικούς αγώνες πολλά σπίτια ακόμη και από τις εργατικές κατοικίες δεν μένει κανείς, αποτέλεσμα μόνο φθορά να έχουν αυτά τα σπίτια. Επιτέλους σκέφτηκαν λοιπόν να τα αξιοποιήσουν και να τα δώσουν σε νέα ζευγάρια που θέλουν έτσι να ξεκινήσουν την ζωή τους. Να δούμε λοιπόν ποια τα τελευταία νέα, γιατί ο πρώην ΟΕΚ με έκλεισε, πήγαν στον ΟΑΕΔ.
Ο ΑΕΒ μετατράπηκε σε ΔΥΠΑ, σε δημόσια επιχείρηση απασχόλησης, οπότε η ίδια, λοιπόν, ο ίδιος οργανισμός έχει πλέον έτσι τα ηνία για να μπορέσει να φέρει πέρα αυτό το δύσκολο έργο, γιατί πρέπει να μπουν μελετητές, πρέπει να δουν αυτά τα κτίρια, να δουν λοιπόν τη χρησιμότητά τους. Πάρα πολλά πρέπει να γίνουν. Υποτίθεται ότι μέχρι τέλος του έτους και το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα έχουν καταλήξει και θα έχουν δοθεί προς χρήση όλα αυτά τα ακίνητα. Η ακίνητη περιουσία, λοιπόν, που δυστυχώς είναι χωρίς να έχει εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Στην αξιοποίηση των αδιάθετων κτίριων και οικοπαίδων του πρωινού ΑΕΔ που πλέον ανήκει στη ΔΥΠΑ, προχωρά η διοίκηση του οργανισμού. Από το 2012 ο ΑΕΔ είναι ο καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η ΔΥΠΑ, λοιπόν, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, έχει και αυτό το αντικείμενο και τώρα και με ενέργειες του διοικητή, του κυρίου Πρωτοψάλτη, προσπαθούμε και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να αξιοποιηθεί αυτή η ακίνητη περιουσία, η σημαντική ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, που όπως σας είπαμε έχει περιέλθει στη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που έκλεισε το 2012. Υπάρχουν πραγματικά πολλά οικόπεδα και στην περιοχή μας. Όλοι ξέρετε και τις εργατικές κατοικίες στη Γιάννουλη, όπου έχουμε και το βρεφονηπιακό σταθμό που δρεύει στη Λάρισα και διάφορα ακίνητα που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Είμαστε προς την κατεύθυνση να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο για να προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Η τελική επιλογή των οικοπαίδων της ΔΥΠΑ, η τεχνική ορίμανση και ολοκλήρωση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ 4ου τριμήνου του 2022 και 1ου τριμήνου του 2023. Απαιτούνται άλλωστε, όπως επισημαίνει ο κ. Πρωτοψάλτης, μελέτες από εξειδικευμένες εταιρείες προκειμένου να εξεταστούν τα ακίνητα, η τοποθεσία, τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής καθώς και εναλλακτικές αξιοποίησεις τους. Στην πράξη, θα πρέπει η ΔΥΠΑ να διαπιστώσει ποιο μοντέλο κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να εφαρμοστεί ένα ακίνητο ή ομάδες ακινήτων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δυστυχώς χρειάζεται χρόνος και κόπος για να γίνουν όλα αυτά. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα καταλήξουν σε αυτή την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων. Πάμε τώρα να κλείσουμε σιγά σιγά και την πρωινή ατζέντα, να δούμε ακόμη έναν πολύπαθο κλάδο που είναι ποιος άλλος από τα ακρεοπολία. Δυστυχώς, εκεί που κάθε μέρα έλεγε, μάλλον πήγαινε μια φορά την εβδομάδα και έκανε τα ψώνια της εβδομάδας, τώρα λες μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, όπως έλεγε και ο πρόεδρος του Σωματείου Ακρεοπολιών Λάρισας, ότι λες εντάξει, θα φάω το μεσημέρι, πάω να πάρω, ας πούμε, τα κρέατα που χρειάζομαι για το μεσημέρι. Δυστυχώς, θα πω εγώ, αναζητούμε λύσεις. Ξυλόσομπες. Να βγάλουμε τη μέρα, να βγάλουμε την εβδομάδα. Πώς θα κάνουμε τα ψώνια από το μάρκετ, πώς θα κάνουμε τα ψώνια από την λαϊκή μας αγώνας καθημερινός επιβίωσης. Πάμε να δούμε, λοιπόν, το σχετικό ρεπορτάζ. Περίοδος ανατιμήσεων και ακριβίας και ο πρόεδρος των Κροπολιών στη Μαγνησία αναφέρθηκε για το τι επικρατεί στο συγκεκριμένο κλάδο. Την ανωδική τους πορεία πάντως διατήρησαν οι τιμές των οπών κρεάτων σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία για το φετινό Σεπτέμβριο έναντι του περσινού έτους. Αυξήσεις στις τιμές καταγράφηκαν σε είδη κρεάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνει η Μοσχαρίσια Μπριζόλα με 20,6% και την τιμή να φτάνει στα 12,16 ευρώ το κιλό τον φετινό Σεπτέμβριο από τα 10,08 ευρώ το κιλό την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από πέρυσι τέτοιο καιρό οι αυξήσεις που έχουν γίνει σε όλα τα κρέατα στη χονδρική τιμή περνάνε, είναι από 20 μέχρι 30%. Να πάρω συγκεκριμένα, στο Μοσχάρι έχουμε μία αύξηση της τάξεως του 30% σε χονδρική τιμή. Στα χοιρινά το ίδιο, μία αύξηση περίπου πάλι 30%. Οι τιμές οι οποίες πουλούσαμε λιανικώς πέρυσι, ας πούμε στο Μοσχάρι, ήταν μια μέση τιμή λιανικής, ήταν γύρω στα 10,80. Και τώρα να δώσουμε μια μέση τιμή λιανικής γύρω στα 12,5. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αύξηση γύρω ούτε 20% στη λιανική τιμή. Τη στιγμή που σας είπα και προηγουμένως, οι χονδρικές τιμές έχουν ανεβεί 30% σε αυτά τα είδη. Στο κοτόπουλο το ίδιο. Έχουμε και εκεί μια αύξηση της τάξης του 20%-25%. Χονδρικές, αυτές οι αυξήσεις που σας λέω είναι χονδρικές. Αυτές και έχουμε και μία... Έχουμε και αντίστοιχες αυξήσεις στη λιανική, οι οποίες ποτέ δεν φτάνουν στο σημείο σε ποσοστό που γίνεται στη χονδρική πώληση. Ένα ποσοστό απορροφείται.
Και, όταν σας, και δεν έπρεπε να γίνεται έτσι. Όταν αυξάνεται η τιμή, παιδιά, στη χοντρική 30%, στη λιανική πρέπει να αυξηθεί γύρω στο 40-50%. Αν πάμε κανονικά τα πράγματα. Βέβαια, αυτά τα νούμερα που σας λέω είναι τρελά. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να αντέξει τέτοιες αυξήσεις τιμών. Το βλέπουμε καθημερινά. Η κατανάλωση βαίνει φθήνουσα συνέχεια, γιατί το υπάρχουν οικογενειακό εισόδημα με τέτοιες αυξήσεις βαίνει συνέχεια φθήνων και καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Από πλευράς πάντως των επαγγελματιών και στα κρεοπολία του Βόλου και ευρύτερα της Μαγνησίας στέλνετε το μήνυμα ότι φροντίζουν να διατηρούν τιμές ή να απορροφούν κόστος, ώστε σε κάθε περίπτωση να στηρίζεται ο καταναλωτής και να μην φεύγει η παραδοσιακή πελατεία. Αυτά λοιπόν και με τον κλάδο των κρεοπολών. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και ερχόμαστε μαζί να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα. Με αυτά και με αυτά, κάπου και σήμερα φτάνουμε στο τέλος. Τετάρτη σήμερα, βλέπω ήλιο έξω το στούντιο, ωραία μέρα. Κάνουμε και μια βόλτα, δεν πειράζει, πολλά τα προβλήματα, δεν το συζητώ. Δεν έχει σημασία, θα ψωνίσουμε κάτι. Ας βγούμε λίγο από τα σπίτια, να αναπνεύσουμε καθαρά αέρα. Μου έλεγε ένας φίλος προχθές, ευτυχώς μου λέει, βλέπω επιτέλους τα χαμογελαστά πρόσωπα. Με τις μάσκες, με όλα αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, αλλά τέτοια ήπια τώρα πια τα συμπτώματα. Που τέλος πάντων είμαστε λίγο πιο χαλαρά, γιατί έχουμε κουραστεί πλέον όλοι μας από όλα αυτά τα οποία περάσαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια. Οπότε έχουμε ανάγκη από χαμόγελα. Και να τα βλέπουμε κιόλας αυτά τα χαμόγελα μακριά από μάσκες, μακριά από περιοριστικά μέτρα. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλενα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Για τις επιδοτήσεις που ρωτάτε, πότε θα γίνει η πληρωμή, δεν ξέρω για ποιες λέτε. Αν λέτε για τα σιτηρά, τέλειο Οκτωβρίου. Αν λέτε για κάτι άλλο, δώστε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.